μια προσπάθεια προβολής τουριστικά της Βέρειας και της γύρω περιοχής. Και θέλω να επισημάνω ότι ο τουρισμός, όπως και ο πολιτισμός, είναι ο τριτογενής τομέας ανάπτυξης. Για να υπάρξει ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα και να έχουμε, πώς το λένε, κόσμο, καρτί κλπ. Κυρίως πρέπει να μας απασχολήσει ο πρωτογενής τομέας και ο δευτερογενής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτοί και οι δύο τομείς ή ρήμαξαν παντελώς ή είναι στο χείλος να ρημάξουν. Από ό,τι κατάλαβα από το βέβαιο της κυρίας Δημάρχου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην προβολή της περιοχής στο εξωτερικό. Αναφέρθηκαν διάφορες περιοχές, χώρες κτλ. Εμάς όμως, και όταν λέω εμάς ως λαϊκή συσπήρωση εννοώ, μας απασχολεί πρωτίστως και μας ενδιαφέρει κυρίως το εγχώριο, ο εγχώριος τουρισμός, ο εσωτερικός τουρισμός. Ως προς αυτό το ζήτημα επομένως, λέμε, και δεν είναι αβάσιμο, ότι το ζήτημα της προβολής είναι τριτεύον ζήτημα. Δεν πάσχουμε στη χώρα από την προβολή. Πολλοίς κόσμοι, χιλιάδες κόσμοι γνωρίζει και την Βελγίδα και τον Βίον και την Μίεζα και άλλους τόσους. Άλλωστε το διαδίκτυο τώρα πια δίνει άπειρες δυνατότητες για ενημέρωση σε όλους. Το ζήτημα που ο κόσμος, εγώ σας ρωτώ, γιατί ο κόσμος από τη Βέρεια, πολλοί κόσμος από τη Βέρεια, δεν έχει πάει στην Βελγίδα. Πολλοί κόσμος από την Άωσα δεν έχει έρθει στην Βελγίδα, αντίστοιχα στο Δίο κτλ. Για σκεφτείτε, εγώ δούλευα σε σχολείο. Και άλλοι συνάδελφοι σήμερα λένε, αδυνατούν οι μαθητές, έστω και ένα εισιτήριο μικρό να πληρώσουν, για να πάνε να επισκεφτούν γύρω αρχαιολογικούς χώρους. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουν κλείσει αρχαιολογικοί χώροι. Έχουν σταματήσει ανασκαφές λόγω περικοπών. Έχουν απολυθεί αρχαιολόγοι. Μια χώρα με τόσο πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν, παρόν και μέλλον εμείς προσδοκούμε, δεν είναι πιο λόγο. Όλοι τις συμβασιλούνται και κοιτάξτε. Επομένως, εμείς δεν λέμε ότι είναι η προβολή που μας λείπει. Αυτό που μας λείπει είναι η πόρη, και όταν λέω πόρη εννοώ να έχει ο κάθε άνθρωπος δυνατότητα να εκμεταλλευτεί και τα Σαββατοκύριακά του και τις αργίες του και τις καλοκαιρινές του διακοπές κτλ. Αυτό είναι. Και να με συγχωρήσετε πάρα πολύ, δεν σας είδα να δείξετε ευαισθησία όταν πολλές μικρές ξενοδοχειακές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν κλείσει στην περιοχή μας, όπως αντίστοιχα και χώροι εστίασης δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας του κόστους των φόρων, της αδυναμίας θέρμανσης στους χειμερινούς μήνες κτλ. Ταυτόχρονα τουριστικά γραφεία φυτοζωού προβάλλουν την περιοχή και οι τουριστικοί πράκτορες, να είστε σίγουροι. Αλλά δεν μπορούν, δεν μπορεί ο λαϊκός κόσμος, γιατί αυτός είναι ο πολλής κόσμος, να ανταποκριθεί σε δυνατότητες που μπορεί να έχει στον τουρισμό. Δεν σας είδα επίσης να διαμαρτυρηθείτε βόρος, γιατί εμάς δεν μας νοιάζει μόνο η Βέρεια, μας νοιάζει όλη η Ελλάδα. Όταν καταργήθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας που έδινε έστω κάποια κονδύλια για κοινωνικό τουρισμό και θα μπορούσαμε να έχουμε και τέτοιους εδώ. Και που στήριζε αυτός ο κοινωνικός τουρισμός μικρές επιχειρήσεις.
λαϊκά και εγχώρια δεν ξέρω. Να δημιουργηθούν και χώροι κατασκηνώσεων στις πλούσιες, πώς το λένε, ορεινές περιοχές που έχουμε. Αντιθέτως, σας είδα ως Δημοτική Αρχή να στηρίζετε πρόσφατα το καλοκαίρι, να στηρίζετε να στηθούν μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις στο Βέλγιο και να γίνει κρανίου τόπος με αεροπορικά άρθρα. Επομένως, το κυρίαρχο για μας δεν είναι η προβολή. Καλή είναι η προβολή και ο τριτογενής τομέας. Το κυρίαρχο είναι πώς θα διεκδικήσουμε ο κόσμος αυτός, ο εγχώριος καταρχήν τουρισμός, να έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης. Και θα την έχει μόνο αν καλύπτει τις βασικές του ανάγκες και του περισσέφερου.